Φίλοι μου, σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να ελέγξουμε τον μπινιοφόρο σε ένα μηχανάκι όταν έχει πρόβλημα. Έχουμε ένα Magna 7,5. Είναι παρόμοια πάρα πολλά μοντέλα της Honda. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο μηχανάκι, είναι να αφαιρέσουμε το τεπόζιτο για να έρθουμε στο καλώδιο, να αποκτήσουμε πρόσβαση στο καλώδιο που έρχεται από τον μπινιοφόρο και το οποίο είναι αυτό εκεί κάτω. Βγάζουμε το πρώτο κλειψάκι που απλά μας εμποδίζει και το από κάτω με τα τρία κίτρινα καλώδια είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Ορίστε. Αυτό λοιπόν είναι το καλώδιο που έρχεται από το πινίο. Σε αυτό εδώ, από αυτό εδώ το φυσάκι, μπορούμε τώρα να ελέγξουμε την κατάσταση του πινιού. Εκείνα που θα χρειαστούμε είναι ένα απολύμετρο, το οποίο θα το βάλουμε στη θέση εδώ όπου μετρά τα ohm. Τα φυσάκια μπαίνουν όπως βλέπετε εδώ, όχι στα amper. Και τώρα, παίρνοντας τους ακροδέχτες, θα μετρήσουμε όλους τους συνδυασμούς που μπορεί να υπάρξουν με αυτά τα τρία καλώδια, για να δούμε πώς είναι η αντίσταση που μετράει και η οποία, φίλοι μου, σύμφωνα με το manual πρέπει να είναι από 0,1 έως 1 ohm. Ορίστε, 0,2. Δοκιμάζω και άλλο συνδυασμό. Όπως βλέπετε, πάλι στο πολύμετρο βλέπουμε την ένταξη 0,2. Δοκιμάζω και έναν ακόμη συνδυασμό, γιατί είπαμε ότι πρέπει να καλύψουμε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς μεταξύ των τριών καλωδίων που έρχονται από τον πινιοφόρο. Και όπως βλέπετε, μόλις σταθεροποιηθεί η ένδειξη, έχουμε πάλι ένδειξη 0,2 ohm. Άρα η αντίσταση που μετράει το πινιό μας είναι σωστή. Τώρα το άλλο που πρέπει να ελέγξουμε είναι αν και η μόνωσή του είναι σωστή και δεν κάνει κάπου σώμα. Για να γίνει αυτό, θα βάλουμε εδώ στη ρύθμιση που έχουμε και ηχητική ειδοποίηση όταν τα ακούτε, κάνει σώμα. Δοκιμάζουμε λοιπόν ένα-ένα τα φυσάκια, βάζοντας ένα εδώ, όποιο να είναι, και το άλλο στο πλήν. Όχι. Όχι. Βλέπουμε λοιπόν ότι και τα τρία καλώδια δεν διαφυρώνουν, δεν κάνουν σώμα, άρα το πινιό μας είναι εντάξει. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, φίλοι μου, ελέγχουμε το πινίο σε μια μοτοσυκλέτα. Αυτά σήμερα από το Μαστοράκο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.